Το 2014 η Crete TV παρουσίασε τις εντυπωσιακές μακέτες για τη δημιουργία ενός μικρού Central Park στην περιοχή των Μεσαμπελιών και σε μια έκταση 58 περίπου στρεμμάτων που ξεκινά κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού στη Λεωφόρο Κνωσού και φτάνει μέχρι το ύψος της εφορίας. Τα ρεπορτάζ δεκάδες, με τους δημότες να τονίζουν την ανάγκη αναβάθμισης της περιοχής. Τα παιδιά δεν έχουν που να παίξουν πλέον, γιατί και οι πιλωτές που είχαν φτιαχτεί για παιχνίδι τώρα έχουν αυτοκίνητα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην περιοχή και θα είναι ωραίο να μαζεύονται, να κοινωνικοποιούνται και ακόμα και οι μαμάδες. Το έχει ανάγκη ο κόσμος αυτή την επαφή. Αντί για Μητροπολιτικό Πάρκο, δημότες αντικρίζουν σήμερα μικρές κομματερές και εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οχτώ χρόνια μετά, ο μεγαλόπνος αυτός σχεδιασμός πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης κοινόχρησων χώρων, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές πρασίνου, παγκάκια, παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομο, αθλητικούς χώρους και χώρους αναψυχής. Στο οποίο και εμείς προσδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία είναι το Πάρκο Ερυθρέας, το οποίο όπως έχουμε πει στο παρελθόν θα γίνει σε τρεις φάσεις. Το πρώτο τμήμα επιφανείας περίπου 15 στρεμμάτων αναμένουμε να ξεκινήσει τους επόμενους 1-2 μήνες. Πολύ σύντομα θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ενώ η πρώτη παρέμβαση αφορά μία έκταση 15 περίπου στρεμμάτων. Εργασίες λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι, είναι στη μέση του πάρκου. Το πρώτο και μεγαλύτερο κομμάτι από εκεί που φεύγει η τρίτη γραμμή των μίνι μπας στα ΕΚΑΒ μέχρι τη μέση περίπου του πάρκου είναι ενταγμένο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημοπράτηση περνά από την επόμενη Οικονομική Επιτροπή και το τρίτο κομμάτι από την Σκουλά προς Βορρά είναι διαμορφωμένο ως προμήθεια για την εγκατάσταση παιδικών χαρών και γυμναστηρίων και ήδη έχει γίνει ο διαγωνισμός ο σχετικός 14 Φλεβάρι, οπότε αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι υπογραφή της σύμβασης. Πολύ σύντομα αναμένεται να υπογραφεί και το έργο της ανάπλασης και ανάδειξης των τυχών στο πλαίσιο του Master Plan που εκπώνησε η Λότζια. Οι εμβληματικοί χώροι που αφορούν στα ενετικά τείχη, ήδη κάναμε την πρώτη παρέμβαση και ακολουθεί η δεύτερη μέσα στο καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, ο Βασίλης Λαμπρινός υπέγραψε σύμβαση που αφορά στο έργο βιοκλιματικής αναμόρφωσης κοινόχρησων χώρων στις περιοχές Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά συνολικής έκτασης 13 στρεμμάτων. Με φυτεύσεις και με διάφορες άλλες δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των περιοίκων. Φυσικά θα ρίξουμε όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια το βάλουμε στο πράσινο.